Πρόεδρε Ντενί Σασού Γκουέσο, σα ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση του Euronews. Συμμετείχατε στην Ευρωαφρικανική Σύνοδο που πραγματοποιείται 7 χρόνια μετά τη Σύνοδο Κορυφή τη Λισαβόνα. Θέλω να ξεκινήσω με δικά σα λόγια από ένα άρθρο που γράψατε για το περιοδικό African Geopolitics. Είπατε ότι η Ευρώπη χρειάζεται την Αφρική, όμω και η Αφρική χρειάζεται την Ευρώπη. Ζητήσατε ακόμη την αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ Αφρική και Ευρώπη υπό το φω τη νέα πραγματικότητα. 21 αιώνα. Η Αφρική όμω αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ζει μια τραγωδία. Έχει κάνει αρκετά η Αφρικανική Ένωση. Σήμερα στην Κεντρική Αφρική, το κράτο και οι θεσμοί τη χώρα είναι αδύναμοι. Αντιμετωπίζουμε μια πολιτική και θεσμική πρόκληση. Πρέπει η Ευρώπη να προχωρήσει σε επενδύσει και τι θα γίνει με το ζήτημα της ασφάλειας. Σήμερα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία υπάρχουν 6.000 άνδρες που βρίσκονται κοντά στους ηγέτες της χώρας. Έχουν τη δύναμη και τα μέσα να αποτρέψουν τα χειρότερα και να μην ζήσουμε άλλες τραγωδίες. Όμως και η Αφρικανική Ένωση παρανεύει δυναμικά. Δεν είμαστε θεατές, στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την ειρηνευτική αποστολή που βρίσκεται στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδείξει το ενδιαφέρον τη Et... στην πράξη, ενώ και το Συμβούλιο Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών Et... έχει επικροτήσει Et... τι προσπάθειε που γίνονται. Et... -ce que force Κύριε Πρόεδρε, νομίζετε ότι οι αφρικανικέ δυνάμει, ακόμη και ευρωπαϊκά στρατεύματα, μπορούν να αποτρέψουν τη διάσπαση τη χώρα? ότι αυτό πρέπει να Πρέπει να αποφύγουμε τη διάσπαση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πρέπει να αποφευθεί. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει 28 μέλη, ενώ η Αφρική είναι κατακαιρματισμένη. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει κάποια μικρά κράτη να διασπαστούν και να γίνουν ακόμη μικρότερα. Νομίζω ότι η χώρα θα τα καταφέρει με την υποστήριξη των εταίρων μα αλλά και τι προσπάθειε τη ΜΙΣΚΑ, τη ειρηνευτική αποστολή τη Αφρικανική Ένωση για την κεντροαφρικανική δημοκρατία. Η οικονομική και τεχνική στήριξη που προσφέρει η κεντρική κυβέρνηση πιστεύω πω θα αποτρέψει τη διέρεση τη χώρα. Σταδιακά θα ομαλοποιηθεί de lir, η κατάσταση allez, στο et σύνολο et της et επικράτειας. Για να φτάσουμε όμως εκεί πρέπει να υπάρξει ειλικρινής διάλογος. Και donc une certaine stabilisation et ouvrir la voie, ouvrir la voie un Ας μιλήσουμε για τη χώρα σα, κύριε Πρόεδρε. Θα κατέβετε στι επικείμενε εκλογέ. Στη χώρα μου η συζήτηση συνεχίζεται. Είμαι σε επαφή με πολιτικέ και κοινωνικέ δυνάμει. Οι πολίτε θα αποφασίσουν αν θα διεκδικήσω την εξουσία ή αν τελικά δεν θα κατέβω. Οπότε δεν έχετε αποφασίσει. Όχι ακόμα. Ακούω του ανθρώπου. Δεν θα αποφασίσω πριν μιλήσουν οι πολίτε. Ξέρετε ότι ορισμένε οργανώσει καταγγέλουν πω έχετε αποκτήσει χρήματα με παράνομο τρόπο. Έχω ήδη αποφασίσει πω δεν θέλω να μιλήσω για αυτό. De cette Ωστόσο τι απαντάτε στους δικαστικούς που ερευνούν τις καταγγελίες et ceux qui Κάποιοι πιστεύουν πως μπορούν να αμφισβητήσουν την κυριαρχία ενός κράτους Πως μπορούν με ψέματα να κατεβάσουν κυβερνήσεις Παρακολουθώ με ενδιαφέρον την πορεία τους Θέλω να δω μέχρι που μπορεί να φτάσουν Η προκλητικότητά του δεν έχει τέλος Είναι πραγματικά απίστευτο La Ας μείνουμε σε νομικά ζητήματα. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο πρόσφατα ζήτησε την έκδοση ενός κατηγορουμένου από την ακτή ελεφαντοστού. Ορισμένες χώρες μέλη της Αφρικανικής Ένωσης αντέδρασαν έντονα σε αυτή την κίνηση, ενώ χαρακτηρίζουν ρατσιστικό το Διεθνές Δικαστήριο. Ωστόσο, ο Γενικός Εισαγγελέας Φατού Μπενσούντα είναι Αφρικανός. Θα ήθελα την άποψή σα σχετικά με το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο. Αν εξετάσετε την Αφρική, θα βρείτε παντού τραγωδίε. Βεβαίω, πολλέ χώρε έχουν μαύρε σελίδε στην ιστορία του. Το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο αγνοεί πολύ σοβαρέ περιπτώσει και δεν κάνει τίποτα. Όμω ψάχνουν κάτι απίστευτε υποθέσει και αυτό είναι απαράδεκτο. Η Κένια στράφηκε εναντίον αυτή τη πολιτική. Συμμερίζεστε την οργή των Κενιατών ή δείχνετε κατανόηση. Δυστυχώ, τραγωδίε συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Mais la cour international... Δεν θα μπόσει αυτή την κουβέντα. Όμω το uh, Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο uh, παραμένει σιωπηλό. Uh, δεν λέει uh, και uh, κυρίω uh, δεν uh, κάνει τίποτα. Uh, Όμω τελευταία έχει γίνει uh, μόδα και uh, κάθε uh, δύο μήνε αρχηγοί uh, κρατών uh, σύρονται uh, στο δικαστήριο. Uh, cela, uh, 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 αυτή uh, είναι uh, η άποψη uh, των uh, Αφρικανών ηγετών. Uh, Les δεν σημαίνει ότι είμαστε εναντίον ε, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ε, ή ότι δεν θέλουμε ε, να κάνει τη δουλειά του. Ε, Ζητούμε όμως να ισχύουν ε, οι ίδιοι ε, κανόνες ε, για όλες τις χώρες, ε, για όλους ε, τους ε, ηγέτες ε, του κόσμου. Αυτό θα γίνει με ίδια με όλους τους ηγέτες του κόσμου. Α μιλήσουμε για την οικονομία. 11 εκατομμύρια νέοι Αφρικανοί εισέρχονται κάθε χρόνο στην αγορά εργασία. Πολλοί από αυτού στρέφονται στην παραοικονομία λόγω έλλειψη ευκαιριών. Πώ μπορείτε να στηρίξετε του νέου και να δημιουργήσετε θέσει εργασία, Αν οικοδομήσουμε μια νέα σχέση με του εταίρου μα, τότε θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε του νέου μα. Είμαι σίγουρο γι' αυτό. Η νεολαία μα αξίζει Λέδρο, κάτι καλύτερο. Έχει προσόντα και όρεξη για δουλειά. <σταθεί> Η Μεσόγειο πρέπει να γίνει γέφυρα συνεργασία μεταξύ Ευρώπη και Αφρική. <σταθεί> Όμω σήμερα είναι απλά ένα νεκροταφείο. <σταθεί> <σταθεί> Η προσπάθεια των ανθρώπων να φτάσουν στην Ευρώπη συχνά καταλήγει σε τραγωδία. <Πεδιόντα> <Πεδιούν> Αυτό είναι μια μεγάλη πληγή <Πεδιούν> για την Αφρική <Πεδιούν> και ταυτόχρονα μια μεγάλη πρόκληση. <Πεδιούν> Νομίζετε πω πρέπει να επανεξετάσουμε την σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική? <Πεδιούν> πρέπει να προχωρήσουμε σε μια νέα εταιρική σχέση που να βασίζεται στου νέου ρυθμού ανάπτυξη τη Αφρικανική Υπήρου. Avec les taux de η δημιουργία θέσεων εργασίας και η εκπαίδευση των νέων μας θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και θα ενδυναμώσουν τις σχέσεις με την Ευρώπη. Αυτό θα ωφελήσει σημαντικά και τις δύο υπήρους. Νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα έχουν συζητηθεί στη Λισαβόνα, όμως δεν έχουν εφαρμοστεί οι αποφάσεις που πήραμε. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Uh, la mise en Στη Λισαβόνα διατυπώθηκαν πολλέ προτάσει, όμω μείναμε στι προθέσει. Πιστεύετε πω αυτό το πλαίσιο δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Uh, η Αφρική δεν μπορεί σ σ απλά να ανοίξει την αγορά τη και να εισάγει προϊόντα. Πρέπει να μπορεί να και, να και να πουλήσει. Θέλετε λοιπόν μια ισότιμη σχέση και όχι να κερδίζει μόνο η Ευρώπη. Αυτό συνέβαινε από την εποχή της απεικιοκρατίας και μάλλον συμβαίνει και τώρα. Η Ευρώπη πρέπει να συνεργαστεί στενά με την Αφρική ώστε επιτέλους να μπούμε σε τροχιά ανάπτυξης. Κάτι τέτοιο όμως απαιτεί σχέδιο. Η Ευρώπη πρέπει να είναι σταθερός και αξιόπιστος εταίρος. Άλλωστε έχετε εμπορικές σχέσεις με χώρες της Ασίας και την Αμερική. America, Η διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι πραγματικά ένας δύσκολος αγώνας. Θα δώσει στις μελλοντικέ γενιές μια καλύτερη ζωή και όχι μόνο στην Αφρικανική Ήπειρο. Είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία της λεκάνης του Κονγκό που είναι ο μεγαλύτερος πνεύμονας του κόσμου μετά τον Αμαζόνιο. Απευθύνω έκκληση προ όλου του εταίρου μα. Πρέπει να κουβεντιάσουμε σοβαρά και βεβαίω να μην αποτύχουμε. Ήμασταν στο Ρίο, όπου 20 πλουσιότερε χώρε συναντήθηκαν 24 ώρε πριν από τη Σύνοδο Κορυφή. Μετά τη συνάντηση, οι ηγέτε γύρισαν στι χώρε του και έτσι το Ρίο φιλοξένησε μια συνάντηση φτωχών χωρών. Οι πλούσιοι, όσοι ρηπαίνουν, είχαν φύγει. Το θέμα δεν του ενδιέφερε. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται πω επιβιβάζεται στο τρένο τη Αφρική. Oui, ναι, αυτή είναι η τάση. Οπότε βλέπετε την Ευρώπη να προσπαθεί να κλείσει η πρώτη θέση Δεν το θέτω σε αυτή τη βάση Αν συνεργαστούμε μπορούμε να τα καταφέρουμε Μπορούμε να προχωρήσουμε Ακόμη και στην Αφρική μιλάμε ευρωπαϊκές γλώσσες Υπάρχουν άνθρωποι από τις δύο υπήρους που γνωρίζονται χρόνια Αυτές οι σχέσεις πρέπει να προχωρήσουν Όμω για να υπάρξουν αποτελέσματα, πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένε δράσει και όχι μόνο λόγια. Όχι άλλε συζητήσει, πρέπει να περάσουμε στη δράση.